Είμαστε με μία από τις υπεύθυνες του εργαστηρίου Πολιάνα και καλλιτέχνη, Άννη Τουνιά, και πρόκειται να μας μιλήσει για την έκθεση που γίνεται αυτές τις μέρες στο Πολιάνα. Πόσες μέρες θα διαρκέσει και τι έργα περιλαμβάνει? Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που δείχνεται ενδιαφέρον. Η έκθεση λέγεται «Η θάλασσά μου» και χτες ξεκινήσαμε με τα εγγένεια και διαρκέσει 5 μέρες ακόμα. Από σήμερα και τελευταία μέρα είναι 3η-29 Αυγούστου που μας έρχεται. Τι έργα περιλαμβάνει η έκθεση? Η έκθεση περιλαμβάνει 20 έργα που είναι λίγο συμβολικό για μένα. Είναι από τη χρονιά που ξεκίνησα πάλι να ζωγραφίζω μετά από αρκετή μεγάλη διακοπή. Και με έδωσε αφορμή να τα εκθέτω. Το τίτλο είναι «Η θάλασσά μου», που έχω μεγάλο θαυμασμό στην Ελλάδα, γιατί τα χρώματα σε μαγεύουν. Έχει λίγο που με τρομάζει επίσης. Είναι σαν λίγο πρόσκληση να την πιάσω λίγο με το πινέλο. Το κάνω κυριολεκτικά, αλλά λίγο συμβολικά τα κάνω, γιατί εγώ θεωρώ ότι η θάλασσά μου μπορεί να είναι και κάτι άλλο, γιατί κάτι που μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ από την Ελλάδα, από το νησί μάλλον, όχι την Ελλάδα, είναι η ελιά, που για μένα είναι και η θάλασσά μου, σαν διαφυγή και μέρος ωραίο, κάτι τέτοιο. Πόσα χρόνια ζείτε στην Ελλάδα και τι ήταν αυτό που σας κέρδισε? Για μαντέψτε. Ο έρωτας. Εγώ ήρθα εδώ, η πρώτη φορά ήταν το γύρω στα 80, δεν θυμάμαι ακριβώς την χρονιά, και ήρθα για διακοπές με το Magic Bus μέχρι την Αθήνα και από εδώ πήρα το καράβι και μου άρεσε πολύ το μέρος. Έκατσα ένα μήνα και γνώρισα ένα ωραίο παλικάρι και ξεκίνησε κάτι και με τραβούσε να... Αυτή είναι η αρχή. Ποιο είναι το αγαπημένο έργο αυτής της έκθεσης και γιατί? Αυτό αλλάζει συνέχεια. Γιατί τώρα το αγαπημένο μου προσωπικό είναι το τελευταίο που έκανε και λέγεται το «Η μπλε φεγγάρι». Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, μ' αρέσει αυτό, υπάρχουν... Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Και η γάτα μου, που είναι και άλλη θάλασσά μου, που βρίσκεται στο τραπέζι. Το εργαστήριο της Πολιάνα μπορεί κάποιος να μαθαίνει να ζωγραφίζει. Από τι ηλικίες ξεκινάνε? Εμείς έχουμε 3 τμήματα, να το λέμε έτσι. Έχουμε για πολύ μικρά παιδιά, 4 και 5 χρονών. Και έχουμε τμήματα από 6 μέχρι 12 χρονών και μετά έχουμε εφηβικό και για ενήλικους τμήματα. Και τώρα από το σχολική χρονιά ξεκινάμε και εμείς πάλι με τα χειμερινά μαθήματα. Αυτή η συλλογή, τα 20 έργα, αυτά που είπα συμβολίζουν την αρχή μετά από ένα δύσκολο περίοδο, γιατί εδώ στην Μυτιλίνη είναι πολύ δύσκολο να βρεις δουλειά σαν ζωγράφος, και όταν ήρθα εδώ δούλεψα στο τουρισμό. Και η χρονιά 2003 ήταν αλλαγή για μένα. Ξεκίνησα πάλι για να ζωγραφίζω, γιατί ήμουν και δασκάλα σε ένα άλλο εργαστήρι και αυτό με έδωσε η τόνιση να ξανααρχίσω. Και εκτός από ακριλικά και ξυλομπολιά που βλέπετε τα έργα εδώ, έχω μεγάλη λατρεία για το κολάζ. Είναι αυτό κάτι που αγαπώ και με τραβάει.